He gave us this document and he supported us in our work. And the rest, I said yesterday, it is not my intention to give now an interpretation of this meeting, and I am not evaluating the policy of Mr. Tsipras. I cannot say more now. There is no contradiction, it's no correction now to that what I said mentioned yesterday. Επέμεινε και σήμερα ο Ότμαρ στην αναφορά του κατά του Αλέξη Τσίπρα ότι δηλαδή στη συνάντησή του στο Στρασβούργο δεν του έδωσε ούτε μία πρόταση για μια διαφορετική πολιτική στην Ελλάδα. Με τον ΣΥΡΙΖΑ να απαντά οργισμένος ότι ο κύριος Κάρα στράφηκε εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης γιατί είναι στο στρατόπεδο της κυρίας Μέρκελ. Και επικαλείται μάλιστα τις δηλώσεις του έτερου εισηγητή της Επιτροπής Ελέγχου της Τρόικα, του Γάλλου Ευρωβουλευτή Λιέμ Γκόγκ. It is not true to say that Mr. Tsipras came without any proposals. He came with this document, which which title is the Greek bailout program, and it is in the agenda of our report to hear somebody who has something to say about the action of Troika. So it's a precious document with proposals, and we could use it to write the first draft. Ο κύριος Κάρας, ερχόμενος εδώ, ενδύθηκε το ένδυμα του μερκελιστή, όπως λέμε εμείς, διότι είναι από το Λαϊκό Κόμμα, ξαφνικά, και αντί να ενδιαφέρεται από το πλήθος των στοιχείων και των αιτιάσεων που χθες στην Επιτροπή γραπτά του ετέθησαν και προφορικά από τους τρεις βουλευτές μας και τον Ευρωβουλευτή μας, βρήκε να κάνει, ας πούμε, αυτό το εντελώς άσφαιρο σχόλιο. Στο ΣΥΡΙΖΑ που είχε επενδύσει στην αύξηση της Επιτροπής και τώρα στράφηκε εναντίον του Ότμαρ Κάρας, απάντησε ο Αντώνης Σαμαράς αλλά και ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Υποτίθεται, αυτό μας έλεγαν, πως περίμεναν πως και πως τον κύριο Κάρας, τον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου, που διερευνά τι έγινε στην Ελλάδα. Και όταν ήρθε εδώ, επειδή ο άνθρωπος είπε την αλήθεια που γνωρίζει, τον καθίβρισαν ως συκοφάντη και ως μερκελιστή. Πώς τη βλέπουν τη δουλειά? Θα μοιράζουν και επιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων σε εκλεγμένους εκπροσώπους της Ευρώπης? Ο ΣΥΡΙΖΑ με νεότερο σχόλιο του μιλάει για αναδίπλωση από την πλευρά του Ευρωβουλευτή και τον καλεί να ζητήσει συγγνώμη. Ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα σε σχόλιο του επικρίνει όσους επένδυσαν στο ότι η Επιτροπή θα ασκήσει έλεγχο στην Τρόικα. Όσοι έκαναν και κάνουν σημαία το δίθεν έλεγχο της Τρόικα από την Επιτροπή του Ευρωκοινοβουλίου κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό, γιατί αποδείχτηκε άνθρακες ο θησαυρός.